Βρισκόμαστε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συζητηθεί η λειτουργία των ευρωφωνηπιακών σταθμών μετά από αίτημα που κάναμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θέλουμε να πάρουμε απαντήσεις, να λάβουν μέτρα σε σχέση με την ασφάλεια των παιδικών σταθμών, σε σχέση με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους ευρωφωνηπιακούς και απαντήσεις σε σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών μας και να ιδρυθούν νέοι ευρωφωνηπιακοί σταθμοί στη Χαλκίδα. Σχολείο, να επικοινωνούν, να ρωτήσουν και να ενημερώσουν.
Διοικητικής Αρχής Διαφάνειας. Δεν υπάρχει κάτι το επίγονο ή το ανησυχητικό στην έκθεση, γιατί άλλωστε τα έχουμε συζητήσει περισσότερες φορές τα θέματα. Θα συνεδριάσει λοιπόν το Συμβούλιο, θα έχουμε έρθει και συνέχεια, το συζητάμε αν θέλετε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι άλλο είπαμε, είπαμε κάτι άλλο. Αυτά. Ευχαριστώ. Είπαμε για το Μουσικό Σχολείο. Α, ναι, για το Μουσικό Σχολείο. Δεν έχω σταματήσει οι εργασίες. Στο Μουσικό Σχολείο δεν ισχύει αυτό. Οι εργασίες αρχίζουν, δεν κάνουν κάτι. Θέαμε αυτό το θέμα σήμερα, αν και έχουμε εκφράσει ποικιλοτρόπως την αντίθεσή μας ως Δημοτική Αρχή, εκφράζοντας σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους τους έλεγχους, πιστεύω, που βρίσκονται σήμερα σε αυτή την αίθουσα, προκειμένου να λάβει επίσημα και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων ένα ψήφισμα, στο οποίο θα καταθέτει τις απόψεις του σχετικά με την υποβάθμιση των σχολείων, και ιδιαίτερα για το Δήμο Χαλκιδέων, του 17ου Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στο Δοχό και του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Αμφιδόνος, της Δημοτικής Ενότητας Αμφιδόνος. Όσον αφορά τώρα στις λεπτομέρειες και στο γιατί θα πρέπει να υποβαθμιστούν ειδικά αυτά τα σχολεία, να πούμε μόνο ότι για το Δοχό, ήδη με την υποβάθμιση, τα παιδιά δεν έχουν πλέον την ευκαιρία να διδάσκονται όλες τις ειδικότητες, όπως είναι τα αγγλικά ή άλλες ειδικότητες που διδάσκονται στα δημοτικά, και ήδη τα παιδιά φεύγουν από αυτό το σχολείο, προκειμένου να πάνε σε άλλα σχολεία. Όσον αφορά τώρα στην Αμφιδόνα, στην κοινότητα Αμφιδόνα, στα Λυκίσια, όπως ονομαζόταν παλιότερα, εκεί λοιπόν, αν κάνουμε και μία μαθηματική έτσι, αναγωγή, θα δούμε ότι του χρόνου τα παιδιά που θα φοιτήσουν στο δημοτικό σχολείο αυτό θα είναι τέτοια, ούτως ώστε να μην χρειαζόταν φέτος υποβάθμιση. Επειδή όμως ο νόμος είναι πολύ συγκεκριμένος και συζητώντας και με την πρωτοβάθμια αρμόδια διεύθυνση του νομού, αλλά και με την περιφερειακή και πηγαίνοντας και πιο επάνω διεύθυνση, βλέπουμε ότι οι υπηρεσιακοί υποχρεούνται να εφαρμόσουν τον νόμο, πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουμε αλλαγή στις συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις, να αλλάξει δηλαδή αυτό το καθεστώς με το οποίο υπάρχει μόνο ένας μαθηματικός υπολογισμός, αριθμητικός καθαρά και μόνο για την υποβάθμιση ή αναβάθμιση των σχολείων, να μπουν άλλα ειδικά κριτήρια στη λήψη των αποφάσεων, τα οποία ειδικά κριτήρια θα έχουν να κάνουν καταρχάς με το μεγάλο και τεράστιο πρόβλημα που έχει η χώρα και λέγεται οικογενειακότητα. Δεν μπορούμε να θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική επαρχία. Δεν μπορούμε να θέλουμε να στηρίξουμε τα χωριά μας και να αποδυναμώνουμε, καμιά φορά απογυμνώνουμε τα σχολιά τους. Και βέβαια πρέπει να στηρίζεται με κάποιος επιτήτων. Και επειδή ένα παιδί φοιτεί σε τη θέση να μην διδάσκεται παραδείγματος χάρη ελληνικά ή μουσική ή εικαστικά ή οτιδήποτε άλλο και ένα άλλο παιδί που φτάσει σε εξαθέσιο να διδάσκεται αυτά τα μαθήματα. Ο κύριος Έρβας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, εγώ θα κλείσω κάπου εδώ, γιατί πιστεύω ότι όλοι είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας θα πει λεπτομέρειες σχετικά με τα σχολεία και θα αναγνώσει και ένα ψήφισμα το οποίο θα προτείνουμε στο Σώμα να λάβουμε σήμερα ως απόφαση. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να απαιτήσουμε όχι μόνο την ανάγκηση των συγκεκριμένων αποφάσεων, αλλά και την αλλαγή του νόμου για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι θέσεις των σχολείων. Να πω μια λεπτομέρεια. Πρόπερσι το σχολείο μας ήταν εξαθέσιο. Πέρυσι, πεντάθεσιο και εντελώς απόφαμα, δεν είχαμε καμία ομάδα κατάσταση. Φέτος την θέση του. Τα παιδιά μας, μετά τις εγώ θεωρώ ήρωες για αυτό που κάνουμε, οι δασκάλες μας επίσης είναι καταπληκτικές, τα στηρίζουν πάρα πολύ. Το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν υποβαθμίζεται απλά ένα σχολείο, υποβαθμίζεται τα παιδιά μας. Δεν μιλάω σε εσάς, στους κύριους του Υπουργείου. Τα παιδιά μας γιατί. Γιατί να είναι σε τριθέση ο σχολείο, πού, μέσα στη Χαλκίδα. Μιλάμε για το 17ο Χαλκίδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εμείς είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, δεν το δεχόμαστε αυτό. Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε. Εμείς στο σχολείο παλιών
μέλος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων. Θέλουμε να εκφράσουμε και εμείς με τη σειρά μας, εκ μέρους της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων του Δήμου Χαλκίδας, να δείτε εσύ μας στην κίνηση του Υπουργείου να προχωρήσει στην υποβάθμιση στα δύο δημοτικά σχολεία που ανήκουν στο Δήμο Χαλκιδαίο. Μια κίνηση που δεν έχει κανένα παιδαγωγικό όφελος, αντίθετα θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι προφανές ότι αυτός ο σχεδιασμός στοχεύει στη μείωση του κόστους, στην εξοικονόμηση χώρων για το κράτος και θεωρούμε απαράδεκτο να βλέπει το Υπουργείο Παιδείας τα παιδιά μας ως αριθμούς. Απαιτούμε να ανακληθεί η απόφαση υποβάθμισης των σχολείων και να προχωρήσει το Υπουργείο σε άμεση πρόσληψη των δασκάλων. Με τον ίδιο τρόπο όμως, ζητάμε να λυθούν και μια σειρά άλλα προβλήματα, και όχι με ψήφισμα, αλλά με έρευνα. Προβλήματα που έχουν καταγραφεί από την Ένωση, σας τα έχουμε καταθέσει από τον περασμένο Φλεβάρι, αλλά δεν μας ακούτε. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες και καταγγελίες και από τους γονείς. Ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών μας, ανοιχτικά μόνο αναφέρουμε ΕΡΕΓΗ, την υπηαγωγή της ξηρόκρισης, το οποίο είναι κατάλληλο εδώ και 4 χρόνια, και στην Γάση μικρά παιδιά, το 5ο και το 7ο νηπιαγωγείο που δεν έχουν καν προάπλο χώρο και πολλά άλλα ενοικιασμένα κατάλληλα κτίρια με δεκάδες προβλήματα, με μεγάλες ελλείψεις στον χώρο του σχολείου. Η έλλειψη σε επαρκές προσωπικό καθαριότητα στα σχολεία ήδη την περασμένη χρονιά ήταν να δείξει το θέμα και όπως και πάλι φέτος προσλήθηκε ο ίδιος ονομάζομαι από τον Ιωάννη Παρασκευή και εκπροσωπώ το Σύλλογο Γονέων της Αμφιδόνας. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Αμφιδόνας χρειάζεται την άμεση στήριξή σας για τον αγώνα που δίνουμε ενάντια στην υποβάθμιση των σχολείων. Το να υπάρχουν σχολεία κάτω από τετραθέσια, χωρίς ειδικότητες, είναι οπισθοδρομικό, δεν αρμόζει στην εποχή που ζούμε και είναι άδικο για το χωριό μας που συνεχώς αναβαθμίζεται. Με τον όρο τριθέσιο συνεπάγεται και η διακοπή βασικών λειτουργιών του σχολείου, όπως η πρωινή άφηξη που είναι σημαντική για τους γονείς που πρέπει να φεύγουν νωρίτερα από την δουλειά τους, η έλλειψη γυμναστή που σημαίνει ότι ο δάσκαλος της κάθε τάξης θα πρέπει να κάνει τη γυμναστική στα παιδιά μας χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις, η έλλειψη ειδικοτήτων όπως πληροφορικής και δεύτερης γλώσσας, καθώς επίσης και η συγχώνευση της πρώτης και της δευτέρας, που είναι άδικο για τα παιδιά που εντάσσονται στο δημοτικό, διότι δεν θα έχουν την προσοχή που απαιτείται για τα εφόδια που χρειάζονται για τις υπόλοιπες τάξεις, καθώς ο ένας δάσκαλος θα πρέπει να ασχοληθεί με τις ανάγκες και των δύο τάξεων. Ο νόμος που ορίζει τις συγχωνεύσεις των τάξεων είναι παλιός και δεν συνάδει με τα τωρινά δεδομένα. Είναι ενάντια στα συμφέροντα των παιδιών και τη μόρφωσή τους και αυτό πρέπει να αλλάξει. Τα παιδιά εξαρτήτως αριθμών πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα στην παιδεία. Θέλουμε μόνιμη λύση στο πρόβλημά μας για να μην διονύζεται και να συνεχίζει το χωριό να έχει ζωή. Ένα σχολείο που υπολειτουργεί θα διώχνει τις οικογένειες προς την πόλη με αποτέλεσμα το χωριό να ερημώσει. Ζητάμε σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση κατά της υποβάθμισης των σχολείων. Ευχαριστώ πολύ. Που έχει να κάνει με τα προβλήματα στους παιδικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χαλκιδαίου. Καταρχάς, θέλω να σας πω κάποια πράγματα να τα γνωρίζετε, που έχουν να κάνουν με τα νούμερα και το τι συμβαίνει στο παιδικό σταθμό στο Δήμο Χαλκιδαίων. Στο Δήμο Χαλκιδαίων έχουμε μία δυναμικότητα για 320 παιδιά, 258 λύπια και 62 βρέφη. Μάλιστα, έχουμε και υπέρβαση της δυναμικότητας αυτής κατά 10%, την οποία μπορούμε και καλύπτουμε και είναι σύμφωνα με την νομοθεσία. Έχουμε ήδη δημιουργήσει τα προηγούμενα 2 χρόνια 2 καινούριους γραφικούς σταθμούς. Το 2022 μετατρέπηκε ο δεύτερος παιδικός στο 4ο βρεφονηπιακό, δημιουργήθηκε δηλαδή ένα γραφικό τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών, και το 2024 τώρα μεταφέρθηκε ο τρίτος παιδικός σταθμός στην Κάνηθο σε νεοκτήριο και δημιουργήθηκε ένα βρεφικό τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών και αυξήθηκε η δυναμικότητα των νηπίων από 18 σε 23. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για το σχολικό έτος 2024-2025
2025 ήταν 424 υπερτροφία και 334 έσπα. Επίσης, μονίμως περιλαμβάνοντας τις οριστικές σχέσεις των ωφελούμενων μητέρων για εισαγωγή των παιδιών του σε παιδικό σταθμό μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ και είχαν συγχρόνως καταθέσει αίτηση για τους σταθμούς του Δήμου Χαλκιδαίων Πετροφία, διαγράφηκαν από τους πίνακες μοριοδότης των ηλεκτρονικών αιτήσεων με το σχετικό της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε 7 παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Χαλκιδαίων και σήμερα που μιλάμε, τα νίδια είναι όλα ταυτοποιημένα, με μικρές εξαιρέσεις κάποιων υπήρων της Αρτάκης, για τα οποία τους προτάθηκε να έρθουν να φοιτήσουν σε παιδικούς σταθμούς της Χαλκίδας, και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται για τα βρέφη. Και επειδή λοιπόν εξακολουθεί να υφίσταται για τα βρέφη, γι' αυτό και εμείς φροντίσαμε και κάναμε ήδη 2 καινούργια βρεφικά τμήματα. Και δεν σταματάμε εδώ, του χρόνου, αν από κάθε χρόνο, δηλαδή αυτό που ήδη κάνει 2, φτιάχνουμε ένα καινούργιο βρεφικό τμήμα, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε σύντομα και δεν θα έχουμε πρόβλημα πια και με τα βρέφη. Και γιατί δεν τα έχετε πάρει για τα βρέφη? Γιατί η νομοθεσία θέλει συγκεκριμένα κτίρια και συγκεκριμένη δυναμικότητα. Η δυναμικότητα γιατί δεν έπρεπε να υπάρχει ήδη? Μπήκατε τώρα στη διαδικασία να κάνετε προσλήψη? Ακούστε το μη μπερδεύετε τα πράγματα. Είναι άσχετο το ένα που λέτε με το άλλο. Προσλήψεις που λέτε, χρειαζόμασταν 4 εκπαιδευτικούς συγκεκριμένους για τους προεκτικούς μας σταθμούς. Οι προσλήψεις αυτές γίνονται με τη διαδικασία σε. Για να γίνουν προσλήψεις έπρεπε να αναρτηθούν οι πίνακες από το ΕΣΠΑ. Αλλιώς ο ΑΣΕΠ δεν δεχόταν να ξεκινήσει τη διαδικασία. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς, ελάτε εδώ. Γιατί καθυστερήσατε σαν διάρκεια? Δεν καθυστερήσαμε, κυρία μου. Θέλω να με ακούσετε, είμαι σαφής για να καταλάβετε ότι όχι απλώς δεν καθυστερήσαμε. Καθυστερήσατε σαν Δήμος να κάνουμε αίτηση στο Δήμο. Να μην φανώ αγενής, αλλά εξηγώ κάτι. Αν η κυρία το καταλαβαίνει, έχει καλώς. Αν δεν το καταλαβαίνει, μας ακούν όλοι οι υπόλοιποι, όσοι μας ακούν και όσοι μας παρακολουθούν ζωντανά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Να ολοκληρώσω λοιπόν αυτό που λέω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα έρθω εμείς στις προσλήψεις, ότι αυτή τη στιγμή τα νίπια όλα είναι τακτοποιημένα. Πρόβλημα έχουμε τα βρέφη. Εμείς λοιπόν ως Δημοτική Αρχή έχουμε φτιάξει ήδη 2 καινούργια βρεφικά τμήματα που δεν υπήρχαν παλιά. Θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Μακάρι να υπήρχε ένας μαγικός τρόπος και όλα τα βρέφη του Δήμου Χαλκιδαίου να μπορούσαν να πάνε σε βρεφικούς σταθμούς. Αυτό συμβαίνει πανελλαδικά. Και για να μην το προχωρήσουμε και για να μην αναφέρουμε αυτά που θα τα πούμε και λέει στα αρμόδια όργανα και τα λέμε και στην ΚΕΔΕ, με πόσες αρμοδιότητες έχουν φορτωθεί οι Δήμοι και ποιες δυνατότητες έχουν και τι τελικά μπορούν να κάνουν. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Όμως εμείς ήδη έχουμε δημιουργήσει 2 γραφικά τμήματα παραπάνω και συνεχίζουμε στην κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν περίπου 50 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, 50 με 60 παιδιά βρέφη, μιλάω για βρέφη και όχι για νήπια, το τονίζω. Τα νήπια είναι τακτοποιημένα, όλα. Υπάρχουν λοιπόν βρέφη, υπάρχει ανάγκη για βρεφικό σταθμό και είμαστε πάντα σε αυτή την κατεύθυνση και το έχω αποδείξει άλλωστε οι κρύοντες και καινούργιους. Όσον αφορά στις προσλήψεις. 1η Νοεμβρίου αναλαμβάνουν 4 συμβουλίων βρεφών υπηρεκών. Και μάλιστα τα τελευταία όταν σας λέω έχουμε τακτοποιήσει, το λέω επειδή θα πάρουμε 15 παιδιά ακόμα, ακριβώς επειδή θα έχουμε αυτούς τους 4 υπερφωνικιοκόμους, θα πάρουμε 15 παιδιά ακόμα και βρέφη μέσα, τα οποία θα ξεκινήσουν από 1η Νοεμβρίου. Επειδή λοιπόν υπόθηκε ότι καθυστέρησε η διαδικασία των προσλήψεων, η διαδικασία των προσλήψεων δεν καθυστέρησε ούτε μέρα. Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω ΑΣΕΠ. Ο ΑΣΕΠ δεν κάνει την προκήρυξη, αν δεν αναρτηθούν πρώτα οι πίνακε
μάλιστα τώρα θα επαναπροκηρύξουμε και μία θέση. Θα σας τα πει και η κυρία Μακαρόνα. Γιατί, γιατί μία από αυτές τις κυρίες. Ακριβώς από τις προηγούμενες, όχι από αυτές τις τέσσερις, από τις προηγούμενες, παρετήθηκε. Ενώ είχε ανανεωθεί η σύμβασή της. Ακριβώς, ενώ είχε ανανεωθεί ήδη η σύμβασή της. Και πρέπει να επαναπροκηρύσουμε τη θέση. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες για την πρόληψη του ψηφίου διδακτικού προσωπικού, τις οποίες δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Αυτά ήθελα να σας πω, να ξέρετε ότι όπως επανειλημμένα έχω δηλώσει και εδώ σε αυτή την αίθουσα και σε διάφορες άλλες έτσι ομιλίες μου, τοποθετήσεις μου, πιστεύω ότι στους Δήμους του 2024 και από εδώ και στο εξής, η πρόνοια και η πολιτική προστασία είναι τα θέματα που πρέπει να μπαίνουν πιο ψηλά στην ατζέντα. Η πρόνοια λοιπόν, ιδιαίτερα με τη φροντίδα των μικρών παιδιών, είναι αυτή που θέλουμε να ενισχυθεί. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε και θα κάνουμε πραγματικά ό,τι πρέπει προκειμένου να ενισχύσουμε και να βρούμε και νέους, να δημιουργήσουμε νέα τμήματα γραφικά για να εκδείξει οριστικά το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Μετά την συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε να πούμε ότι δεν ακούσαμε λύσεις για τα προβλήματα που καταθέσαμε, τα οποία είναι γνωστά στη Δημοτική Αρχή εδώ και πάνω από 6 μήνες που επίμονα ζητάμε απαντήσεις. Εκτός αυτού, το Δημοτικό Συμβούλιο διαλύθηκε κακήν κακός για να κάνει διάλειμμα, για να διακοπεί η συζήτηση. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τη Δημοτική Αρχή δεν είναι αληθινά, δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, δεν έχουν απορροφηθεί όσα βρέφη και όσα νήπια είπανε, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στις υποδομές. Μιλάμε για την ασφάλεια των βρεφών και των παιδιών μας και πρέπει να αναλάβουν επιτέλους την ευθύνη τους. Είναι μέρος του προβλήματος και δεν επιτρέπεται να αγνοούν την πραγματικότητα και να μας λένε και ψεύτες.